Μία ζωντανή σύνδεση για ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στηρίζουμε διαχρονικά αυτές τις δράσεις. Δράσεις βέβαια στις οποίες συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το Περιφερειακό Τμήμα Χανίων και αναφέρομαι, Εύη, η Εύη Σπανού μαζί μας εδώ, στα σεμινάρια, σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Πόσο επίκαιρα είναι. Πολύ σημαντικό και ο στόχος του παραρτήματος είναι μέχρι και τον Αύγουστο να εκπαιδευτούν περισσότερα από 1.000 άτομα, δωρεάν βεβαίως, σε συγκεκριμένα σημεία, μέρες και ώρες και μπορούν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρονται να πάρουν στα τηλέφωνα που θα μας πει και ο καλεσμένος μας και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν. Η διάρκεια τώρα του κάθε σεμιναρίου είναι 6 ώρες αν δεν κάνω λάθος, σωστά. 6 ώρες και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος και με την ολοκλήρωσή του θα δίδεται και ένα και μία βεβαίωση παρακολούθησης. Λοιπόν, θέλω να πάμε ωστόσο στον κύριο Στέλιο Καλαϊτζάκη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Την καλησπέρα μας πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά στον αγώνα πάντα με τις λεβέντες που έχω και τις λεβέντισες βέβαια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Μπράβο. Δεν λέμε πάντα το πάσχοντα, διότι εδώ τώρα δεν μιλάμε για πάσχοντα. Εδώ μιλάμε ότι έχει διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαιότητα η ορθή γνώση παροχής πρώτων βοηθειών, γιατί έτσι μπορεί να αποδειχθεί η αυτή σωστή παροχή καθοριστική σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είτε στην καθημερινότητα, μπορεί να σώσουμε μια ζωή από ένα, σε μια κατάσταση που μπορεί να χαθεί, μπορούμε να ανατρέψουμε μια αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόση μεγάλη σημασία έχουν οι πρώτες βοήθειες στη ζωή του ανθρώπου. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Χανίων και αναλάβαμε μέσω της σύμβασης αυτής εμείς σαν εκπαιδευτές πλέον, γιατί έχω ικανότατους εκπαιδευτές, έναν την ικανότητα των εκπαιδευτών, οι οποίοι σημειώστε ότι πέρα της αρχικής εκπαίδευσης υποβάλλονται συνεχώς σε επανεκπαίδευση και επικαιροποίηση των γνώσεών τους, ώστε να είναι πάντα ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις. Αναλάβαμε λοιπόν τη συνεργασία με το Δήμο να εκπαιδεύσουμε στους 1.277, για την ακρίβεια λέει, προγραμματική σύμβαση. Ελπίζω να είναι τόσοι λιγότεροι, θα δούμε. Ναι, να τους εκπαιδεύσουμε στις πρώτες βοήθειες. Όπως είπατε προηγουμένως, η εκπαίδευση αυτή είναι εξάωρη, περιλαμβάνει βασικές γνώσεις. Βασικές γνώσεις σε ποια θέματα που έχουν να κάνουν με... Ας πούμε, κάποια αναπνευστική αναζωγόνηση. Με το κάρπα. Τι κάνουμε. Κάποιος μπαίνει κάτι στο λαιμό του. Σωστά. Ναι, πέφτει και αρχίσει το χέμα. Δηλαδή πρακτικά πράγματα. Πάμε στο φω. Δεν είναι να τους κάνουμε γιατρούς, αλλά θα κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους ικανούς να κάνουμε την πρώτη βοήθεια μέχρι να το γιατρός. Έξι ώρες δεν γίνεσαι γιατρός, αλλά μπορείς να αντιληφθείς και ο ίδιος αν πάθεις ένα ατύχημα, τι μπορείς να κάνεις. Ότι ας πούμε, αν ζαλίζεσαι, δεν μπορείς να τρέχεις να πας κάπου. Πρέπει να σταματήσεις, παραδείγματος χάρη. Βασικά, αλλά πρακτικά πράγματα, Εύη. Πρακτικά θέματα. Αυτό είναι το θέμα. Και απευθύνεται σε πολίτες ανεξαρτήτου μόρφωσης. Και ηλικίας, φαντάζομαι, ένας 18άρης μπορεί να δώσει το παρόν. Μα και ένας 18άρης, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να δώσει το παρόν. Η ζωή, κοιτάξτε, ό,τι να αγαπάμε. Και όταν λοιπόν ζοριστούμε, θέλουμε κι εμείς κάτι να κάνουμε και να βοηθήσουμε κάποιον δικό μας. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, ξέρετε, βάζουμε ένα γιατρό σε εισαγωγικά μέσα σε κάθε σπίτι που θα έχει ένα εκπαιδευόμενο. Αυτό λοιπόν μπορεί να βοηθήσει ένα διπλανό, το γείτονά του, την παραπέρα, στον δρόμο, στο σύλλογό του, στο σωματείο του, στη δουλειά του. Και βέβαια, κύριε Καλαϊτζάκη, πολλές φορές τυχαίνει και γινόμαστε μάρτυρες ενός περιστατικού, είμαστε μάρτυρες ενός περιστατικού και προχωράμε σε ενέργειες λανθασμένες. Πάνω στο άγχος και στην πίεση και στο στρες, ίσως κάνουμε κάποιες κινήσεις πραγματικά που δεν θα βοηθήσουν το θύμα. Πολύ σωστά το επισημάνατε. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι. Να μάθουμε τι κάνουμε όταν είναι κάτι που είναι απροσδόκητο, που δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
ξέρετε, τις περισσότερες φορές, θα έχετε παρατηρήσει αν έχετε τύχει σε ατυχήματα, ναι, ότι όλοι μαζεύονται από περιέργεια και κρούβουν καμιά φορά για αυτό που θέλει να βοηθήσει. Σωστά. Και λοιπόν χρειάζεται δύναμη, ψυχική. Από την εμπειρία σας, μιας και ανοίξαμε αυτό το θέμα, τα σημαντικότερα λάθη τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Τα πιο σημαντικά ατοπήματα. Ποια είναι συνήθως, από την εμπειρία σας, τι έχετε καταγράψει? Η εμπειρία λέει ότι πρώτα-πρώτα πρέπει να βοηθήσουν τον ασθενή να είναι σε μια κατάσταση. Αν, ας πούμε, νομίζουμε ότι μπορεί να έχει σπάσει το κορμί του ολόκληρο, τα πόδια, τα χέρια, δεν σηκώνει να τον σηκώσουμε. Δεν σηκώνει να τον γυρίσουμε μπρούμουτα ή να τον... Δηλαδή, κάποια πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε την πρώτη βοήθεια, να δούμε τι έχει. Αν υποθέσουμε ότι βγάζει αίμα, ξέρω, θα πρέπει λίγο να τον σηκώσουμε το κεφάλι. Θα πρέπει κάποιες τέτοιες απλές κινήσεις. Και κυρίως δεν μετακινούμε εύκολα, δεν μετακινούμε τον ασθενή, διότι τότε μπορεί να το σκοτώσουμε. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, πολύ σημαντικό. Με ποιους τρόπους τώρα κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας, από τη μία και από την άλλη να ενημερωθεί για το ακριβές πρόγραμμα των σεμιναρίων? Λοιπόν, καταρχήν την επικοινωνία έχει αναλάβει ο Δήμος. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου, που είναι πάρα πολύ απλό, να το πω σιγά σιγά, είναι www.chania.ch.a.n.i.a. Το Χανιά, πώς το γράφουμε, Χανιά με CA. Λοιπόν, www.chania.gr. Εκεί λοιπόν, όταν μπει, οδηγείται από εκεί πώς μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Υποβάλλει λοιπόν την αίτηση ηλεκτρονικά στο Δήμο και πώς θέλει να κλείσει το ραντεβού. Ο Δήμος κάθε μήνα θα αναρτά τις ημέρες και τον τόπο που θα γίνονται αυτά τα σεμινάρια. Δεν θα είναι ένα, θα είναι πολλά μέσα σε κάθε μήνα. Επομένως, ο ενδιαφερόμενος θα επιλέξει αυτό το τμήμα που τον βολεύει, αν είναι πρωί, αν είναι απόγευμα, αν είναι συνεχές εξάωρο ή αν είναι 2-3 ώρα. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει. Το τσεκάρει αυτό και στη συνέχεια ειδοποιείται από το Δήμο ότι ναι, θα είστε σε αυτό το σεμινάριο που σπίτι. Μάλιστα. Κύριε Καλετζάκη, στα χρόνια έτσι που είστε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σας έχει τύχει κάποιος εθελοντής να έρθει να σας βρει, να σας πει ότι έγινε αυτό το περιστατικό και μπόρεσα να το αντιμετωπίσω χάρη στις γνώσεις που πήρα από τον Ερυθρό Σταυρό? Μάλιστα, συνέβη σε ένα εκπαιδευτή μας το τελευταίο τρίμηνο, δίμηνο, το θυμάμαι, ο οποίος στο δρόμο έρθει ένα παιδάκι και πνιγότανε και κατέβηκε από το αυτοκίνητό του. Και πράγματι είχε κάτσει ένα κομμάτι μήλο στο λαιμό του και φυσικά έκανε τις ανάγκες κινήσεις και το παιδάκι επανήλθε. Αν δεν τύχαινε αυτός, πιθανώς να είχε πει ένα μοιραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και αυτό βέβαια, ναι, το έχω ξαναζήσει και ναι, αλλού. Προσωπικά εγώ με την ίδια τη σύζυγό μου σε παλιότερα χρόνια σε μια εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού, όπου πράγματι κάτι της έκανε στο λαιμό και φυσικά τη σώσανε κάποιοι που ήταν στο Ερυθρό Σταυρού. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχόμαστε να υπάρξει συμμετοχή. Σίγουρα θα υπάρξει συμμετοχή. Υπάρχει. Ήδη μπορώ να σας πω ότι για το μήνα Φεβρουάριο έχουν κλείσει οι θέσεις. Α, επομένως, μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει ζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν οι αιτήσεις στους 200. Μπράβο, μπράβο κύριε Καλαϊτζάκη. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να περιμένουν την ανάρτηση του Δήμου, η οποία θα γίνει βέβαια μέσα στο μήνα αυτό, ναι, για τις ημέρες, ώρες και τον τόπο που θα γίνουν τα επόμενα σεμινάρια. Έτσι θα γίνεται. Κάθε μήνα θα αναρτάται ένας πίνακας από τον οποίο θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Μάλιστα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.